Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Κατερίνα Σόκου στην Ουάσιγκτον για να δούμε, Κατερίνα, καλησπέρα, περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη νέα παρέμβαση του Τζακ Λιού, του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Καλησπέρα, Εύα. Όπως προκύπτει από δηλώσεις που είχαμε πριν λίγο από εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, οι ΗΠΑ προέτρεψαν την ελληνική κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, να λάβει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να γίνει εφικτή μια δημιουργική συμφωνία που να κρατά την Ελλάδα στο ευρώ. Και την ίδια στιγμή διατηρούν την πίεση στους Ευρωπαίους ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο κύριος Λιού τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό την Κυριακή το πρωί ώρα Ουάσιγκτον και σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές κινήσεις και έχει επιδείξει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή όμως πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω ευελιξία από όλες τις πλευρές. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ο κύριος Λιού υπογράμμισε ότι η ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης χρειάζεται δείγματα ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και ότι θα υπάρξουν μέτρα που θα κάνουν το χρέος βιώσιμο. Βλέπουμε λοιπόν μία πίεση των Αμερικανών, μία ενθάρρυνση, αν θέλεις, προς την ελληνική κυβέρνηση να πάρει περαιτέρω μέτρα για να πείσει τους Ευρωπαίους ότι εννοεί ότι θα κάνει όλα όσα δεσμεύεται. Και από την άλλη, πίεση και προς τους Ευρωπαίους, ώστε να πάρουν συγκεκριμένα. Λοιπόν, από την Αμερικανική πλευρά και προς δύο κατευθύνσεις. Και προς την ελληνική κυβέρνηση και προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.